Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Μαρία Γεωργιάδου. Και εγώ είμαι η Βούλα Τσοθαλά. Είμαστε από το Σύλλογο Συνδρόμων Down Ελλάδος και βρισκόμαστε εδώ για να σας πούμε μερικά πράγματα σχετικά ποιοι είμαστε για την ιστορία του Συλλόγου μας, για τις δραστηριότητες μας, το εργαστήριό μας και τα όνειρά μας. Μαρία, τι θα έλεγες επίσης να ενημερώναμε τους φίλους μας για το τι είναι το Σύνδρομο Down, γιατί ίσως κάποιοι να μην το γνωρίζουν. Έχεις δίκιο, Βούλα. Αν θέλεις λοιπόν, εξήγησε τι είναι το Σύνδρομο Down. Ευχαριστώ, Μαρία. Το σώμα όλων των ανθρώπων αποτελείται από 3 εκατομμύρια κύτταρα. Μέσα σε κάθε κύτταρο υπάρχουν 46 χρωμοσώματα, τα 20 χρωμοσώματα, τα 23 προέρχονται από τη μητέρα μας και τα άλλα 23 από τον πατέρα μας. Τα χρωμοσώματα προέχουν το γενετικό μας κώδικα, δηλαδή ποια χαρακτηριστικά θα πάρουμε από το κάθε γονέα μας. Εμείς τα άτομα με σύνδρομο Down έχουμε ένα επιπλέον χρωμοσώμα στο 21ο ζεύγος. Γι' αυτό το σύνδρομο Down λέγεται και τρισομία 21. Έτσι, αντί για 46, εμείς έχουμε 47 χρωμοσώματα σε κάθε μας κύτταρο. Αυτό κυρίως οφείλεται σε ατύχημα της φύσης ή σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις σε κληρονομικότητα. Όμως η διαφορά αυτή δεν μας εμποδίζει να μαθαίνουμε να γράφουμε, να διαβάζουμε, να εργαζόμαστε, να είμαστε κοινωνικοί και να κάνουμε όνειρα για τη ζωή. Και τώρα θα σας πω λίγα λόγια για τον σύλλογό μας. Ο Σύλλογος Συνδρόμων Down Ελλάδος ιδρύθηκε το 1990 και είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό. Αυτή τη στιγμή τα μέλη μας είναι περίπου 200 οικογένειες και ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Είμαστε η πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα οργανωμένη ομάδα γονέων που έχουν παιδιά με σύνδρομο Down. Ένας από τους κυρίους στόχους του συλλόγου μας είναι η στήριξη των γονέων. Επίσης η παροχή σχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε άτομα με σύνδρομο Down. Στο σύλλογο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη για την ενημέρωση των γονέων. Λειτουργούν τμήματα λογοθεραπείας, ρυθμικής γυμναστικής, παραδοσιακών χορών, ψυχοκινητικής αγωγής, καθώς και ομάδα μπάσκετ. Όμως εκτός από τα μαθήματα, κάθε Παρασκευή μαγειρεύουμε. Στο σύλλογο έχουμε και το εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης. Εδώ κατασκευάζουμε πολύ όμορφες μπομπονιέρες για γάμο και βάφτιση. Φτιάχνουμε επίσης αγιογραφίες σε πέτρα. Εμφυλαιώνουμε σπιτικά ποτά, τσίπουρο, παρθένο ελαιόλαδο με διάφορα αρωματικά βότανα, μέλι, καθώς και διάφορες άλλες διακοσμητικές κατασκευές. Από αυτά που φτιάχνουμε, τις μπομπονιέρες τις αγοράζουν πελάτες κατόπιν παραγγελίας. Και τις υπόλοιπες κατασκευές τις πουλάμε στο Πασχαλινό παζάρι μας. Είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε και δημιουργούμε, γιατί βλέπουμε ότι αρέσουν πολύ στον κόσμο. Επίσης τα 2 τελευταία χρόνια όλα τα κορίτσια του Συλλόγου προσφέρουμε εθελοντική εργασία σε παιδικό σταθμό. Ίσως αναρωτιέστε τι κάνουμε εμείς σε ένα παιδικό σταθμό. Λοιπόν, τους
διαβάζουμε παραμύθια, κάνουμε μαζί κατασκευές με πλαστελίνη, την ώρα του φαγητού βοηθάμε όσα παιδάκια δεν μπορούν να φάνε μόνα τους, βοηθάμε τις νηπιαγωγούς όταν πάνε εκδρομή με τα παιδιά και γενικά συμμετέχουμε σε όλες τις δραστηριότητες του σταθμού. Σας είπαμε πριν για τις ομάδες του συλλόγου, δηλαδή χορού, μπάσκετ και ρυθμική. Ομάδα παραδοσιακών χωρών έχει πάρει μέρος πολλές φορές σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ δύο φίλες μας της ρυθμικής ή γυμναστικής, η Φλόρα Βαλουσιάδου και η Φραντζέσκα Δούκα Χαραλαμπίδου μας έφεραν πέρσι από το Βουβλίνο της Ιρλανδίας δύο χρυσά και δύο-τρία αργυρά μετάλλια. Κάτι άλλο που επίσης έγινε το 2003 και μας γέμισε πολύ χαρά ήταν η μεγάλη παρέλαση που κάναμε σαν σύλλογος την 28 Οκτωβρίου μπροστά σε χιλιάδες κόσμου και στους επισήμους. Νιώσαμε πολύ περήφανοι που κρατούσαμε ψηλά την ελληνική σημαία και ο κόσμος μας χειροκροτούσε. Ας μιλήσουμε και για κάποιες άλλες δραστηριότητες του συλλόγου μας. Όπως σας είπαμε, ο σύλλογος συνδρόμων Down είναι σωματείου μη κερδοσκοπικό. Δυστυχώς η πολιτεία δεν μας βοηθά καθόλου οικονομικά. Τα έσοδά μας προέρχονται από αιτήσεις συνδρομές των μελών, από κάποιες σποραδικές δωρές, από χριστουγεννιάτικες κάρτες που πουλάμε και από το πασχαλινό παζάρι που κάνουμε κάθε χρόνο στο σύλλογο. Έτσι λοιπόν, ακόμη και με αυτά τα λίγα έσοδα που έχουμε, κατορθώσαμε να κάνουμε αρκετά πράγματα. Πριν μερικά χρόνια φτιάξαμε το δικό μας χώρο που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Καλανιβάρου 31, στην κάτω Τούμπα. Χάρη στη βοήθεια φίλων έχουμε εξοπλίσει το χώρο με θρανία, με πίνακες, υπολογιστές, γυμναστήρια, εργαστήριο, αίθουσες λογοθεραπείας, καθώς και βιβλιοθήκη με εκατοντάδες τίτλους βιβλίων, χρήσιμα για γονείς και φοιτητές. Όμως όλα αυτά δεν είναι αρκετά. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμη. Πριν 3 χρόνια η κυρία Ευτυχία Νανάκου δέρισε στο σύλλογό μας ένα κτήμα στη Λακιά, Θεσσαλονίκης. Στο κτήμα αυτό υπάρχει ένα σπίτι για μια αυτόνομη διαβίωση, καθώς και εργαστήριο για προεπαγγελματική κατάρτιση. Για να γίνουν όμως αυτά χρειαζόμαστε περίπου 250.000 ευρώ. Δυστυχώς όμως ο σύλλογός μας δεν έχει αυτά τα χρήματα για να λειτουργήσει τα εργαστήρια ή το σπίτι. Έτσι λοιπόν ψάχνουμε χορηγούς που θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το εργαστήριο όπου θα μπορούν να εργαστούν μέχρι 30 άτομα και το σπίτι, όπου θα μπορούν να μείνουν μέχρι 12 άτομα. Παρακαλέσαμε την πολιτεία, η οποία όμως δήλωσε ότι αδυνατή να βοηθήσει, εμείς όμως προσπαθούμε. Αν ενδιαφέρεστε για το σύλλογο μας και θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να το κάνετε με τους παρακάτω τρόπους. Να γίνετε μέλη των φίλων του συλλόγου βοηθώντας τη διακίνηση χριστουγεννιάτικων καρτών, βοηθώντας την οργάνωση του ανοιξιάτικου παζαριού, βοηθώντας την οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων ή με όποιο άλλο τρόπο νομίζετε, ή με κάποια δωρεά,
Τα τηλέφωνα του συλλόγου μας είναι 2310-965.000 και 2310-940-500. Η δική σας βοήθεια ίδια είναι πολύτιμη για τη συνέχιση του αγώνα μας. Πάμε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε από κοντά. Στο σύλλογο. Στο σύλλογο. Γεια σας. Γεια σας.